Αξιότιμοι φίλοι της όπερας, καλησπέρα σας. Η όπερα «Υπτάμενος Ολλανδός» του Ρίχαρντ Βάγνερ ανέβηκε για πρώτη φορά στη Δρέσδη στις 2 Ιανουαρίου του 1843 στο θέατρο της Βασιλικής Σαξονικής Αυλής. Επαναπυροδότησε το ερώτημα για τον προορισμό του ανθρώπου σε μουσικοφιλοσοφικό επίπεδο και σκιαγράφησε με μουσική και θεατρική κίνηση την αιώνια ανθρώπινη υπαρξιακή αγωνία μέσα από την αναψηλάφιση ενός παλαιού θρύλου. Ο θρύλος μιλά για τη μοίρα αυτών που αναζητούν το φως αλλά περιπλανώνται αιώνια. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Βάγνερ μελέτησε πολλές εκδοχές αυτού του θρύλου προκειμένου να ολοκληρώσει τη δική του πρόταση. Ανάμεσα στις μελέτες του συγκαταλέγονταν και ο μεσαιωνικός θρύλος ότι ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού θα ζούσε χωρίς να πεθάνει μέχρι την έλευση της δεύτερης παρουσίας. Η όπερα μικρότερη σε έκταση σε σχέση με τις προηγούμενες εργασίες του διηρημένη σε τρεις πράξεις με συνολική διάρκεια 2 ώρες και 1 τέταρτο είναι μια έντονη εμπειρία που με εντυπωσιακή δύναμη αναδεικνύει την μεταφορική συμβολική εξιστόρηση του θρύλου που εδώ μετασχηματίζεται βασιζόμενο σε μια σχετική εξιστόρηση του Χάινριχ Χάινε. Ο υπτάμενος Ολλανδός πρόκειται για ένα καράβι φάντασμα που δεν μπορεί να φτάσει ποτέ στον προορισμό του. Είναι καταδικασμένο να ταξιδεύει στις 7 θάλασσες. Ο καπετάνιος του πλοίου είναι Ολλανδός, ο οποίος ζει στο Άμστερνταμ γύρω στα 1650. Κάποιοι λένε ότι ονομάζονταν Van der Decken. Όταν ταξίδευε με το πλοίο του από την Ολλανδία προς τις Ανατολικές Ινδίες, έπεσε σε μια τρομερή καταιγίδα στα ανοιχτά του ακροτηρίου της Καλής Ελπίδας. Υπερβολικά σίγουρος για τον εαυτό του, αρχίζει να προκαλεί το Θεό και τη δύναμη της φύσης να αναμετρηθεί μαζί του. Το πλοίο σώζεται, αλλά ο ίδιος καταδικάζεται να περιφέρεται αιωνίως στις θάλασσες μέχρι την ημέρα της κρίσης. Η μόνη δυνατότητα σωτηρίας του είναι να κερδίσει την απεριόριστη αγάπη μιας γυναίκας. Ο Ολλανδός καπετάνιος έχει την άδεια να πιάνει λιμάνι μια φορά κάθε 7 χρόνια για να αναζητήσει τη γυναίκα της οποίας η αγάπη θα τον λυτρώσει από το βασανιστικό μαρτύριό του. Ο Βάγνερ αποτυπώνει με μια εξαιρετική μουσική δραματουργία και ακρίβεια αυτή την ανάγκη για λύτρωση μέσα από την επιταγή της αγάπης και τις ατέρμονες δυσκολίες της πραγματοποίησής της στην περίπτωση της Σέντα, της κόρης του Ντάλαντ, ενός ντόπιου καραβοκύρη από την Νορβηγία. Οι διαδοχικές αλλεπάλληλες μεταπτώσεις και κορυφώσεις που διαδραματίζονται μεταξύ της χοροδίας, των ψαράδων, των ναυτικών και των ερωτευμένων προσώπων μέσα από τις μουσικές μεταστοιχιώσεις και μελωδικορυθμικές εναλλαγές ορχήστρας, χοροδίας, μονοδών και σολίστ, χαρακτηριστικό του ύστερο ρομαντισμού, εκφράζουν κυρίως αυτή την ανεκπλήρωτη ρομαντική λαχτάρα και τις δυσκολίες της συνάντησης του φανταστικού με το πραγματικό. Είναι ένα όραμα που διαρκώς δραπετεύει λόγω της σύγκρουσής του με κάθε λογής τοπικές αντιλήψεις που δεν είναι σε θέση να δεχτούν το διαρκές αίτημα του ρομαντισμού. Το αίτημα της συμφιλίωσης του ανθρώπου με τη φύση σε μια ανώτερη συμβίωση. Ως αποτέλεσμα αυτής της ασυμφωνίας προβάλλεται στο τέλος η αποξένωση, ο χωρισμός και η διαρκής ανθρώπινη περιπλάνηση έως την έβρεση της σωτηρίας. Η ερμηνεία που θα παρακολουθήσετε έλαβε χώρα στο Φεστιβάλ Όπερας της πόλης Σαβονλίνα στη Φιλανδία με την ορχήστρα και χοροδία της όπερας της Σαβονλίνα κάτω από τη διεύθυνση του Λέιφ Σέκβασταμ σε σκηνοθεσία Ίλκα Μπάκμαν. Στο ρόλο του υπτάμενου Ολλανδού, ο Φρανς Γκρουντχέμπα, τη Σέντα η Χίλντεγκαρντ Μπέρενς, του πατέρα της Σέντα Ντάλαν, ο Μάτι Σαλμίνεν και του ντόπιου φίλου της Σέντα Έρικ, ο Ράμιο Σίρκια. Καλό σας βράδυ.
Thank you.
C'è un storm aus fernem Meer, mein Meer in mir nah. Über turmhohe Flut vom See. Gestalt aus weitem Land. Ich hab an dich gedacht.
durchke Witte und Meer vom Morgenstrand. Habt ihr was mitgebracht? Mein Mädel preist den Südwind hoch, ich bring die ein. Das Meer ans Land. Steigt Ozean, in kurzer Frist scheidst du mich wieder dran. Dein Draht ist beugsam, doch ewig meine Qual. Land ich suche, nie
göttliche Schindel. Sich bricht. Und euer letztes Nass versiegt. Spielwert deine Sparte.
frei auf Erden ist getan.
Mensch, du schön, zum Teufel auf! Verzeiht mir, Kapitän! Dieser nackten Felsenstrand. Mir ging's nicht besser, denn ich meine nur, von hier ist meine Heimat. Was der Reich, muss ich aus neu mich von ihr wenden. Sag, woher kommst du? Hast Schaden du genommen? Es leidet keinen Schaden. Oh.
auf kurze Frist dein Haus. Und deine Freundschaft soll ich nicht gereihen. Mit Schätzen aller Gegenden und Zonen ist reich mein Schiff beladen. Willst du handeln, so sollst du sicher deines Vorteils sein. Wie wunderbar soll deinem Wort ich glauben. Ein Wunsch der Schweiz hat dich bis jetzt verfolgt und die zu fronden bin ich, was ich kann. Doch darf ich fragen, was mein Schiff enthält. Die seltensten der Schätze sollst du sehen. Kostbare Wäre, edelste Stein, blick hin und überzeuge dich vom Wert des Preises, den ich für ein Gast nicht dir biete. Wie ist's möglich, diese Schätze bis zu reich, den Preis dafür zu bieten? Preis, so eben hab ich ihn bereit. Dies wird das Wort deiner einsten Nacht. Doch was du siehst, ist nur der kleinste Tag. Meine Schiffsraum verschließt. Was frommt der Schatz? Ich habe wieder weit noch Kind. Oh, so dear.
Segel schnell, der Fall.
Denn so sei, lebt wohl. Nächst heute du, mein Kind, noch sehn, gewiss. Μια βόλτα στο Νομισματικό Μουσείο, σε ένα από τα ωραιότερα νεοκλασικά κτίρια, το Ηλίου Μέλαθρον. Εδώ που άλλοτε έζησε ο Ερίκος Λίμαν και που σήμερα στεγάζει την παγκόσμια νομισματική ιστορία. 15.000 εκθέματα, νομίσματα, μετάλλια, σφραγίδες, ανεκτίμητα κοιμήλια είναι εδώ για να σας ταξιδέψουν στο χρόνο, στην ιστορία, στο πιο μαγευτικό κήπο, στην καρδιά της Αθήνας. Το Νομισματικό Μουσείο έχει δύο όψεις. Ανακαλύψτε τις. Ελλάδα, κομμάτι της ψυχής μας. Αυτά τα Χριστούγεννα υπολογίστε. Δύο μέρες από το χρόνο σας για ψώνια. Τρεις ώρες για να στολίσετε το δέντρο. Μια ώρα για να γράψετε κάρτες. Δυόμιση ώρες για να ψήσετε τη γαλοπούλα. Δυόμιση λεπτά για να φάτε τη γαλοπούλα. Ένα τέταρτο για να ακούσετε τα κάλαντα. Και 10 λεπτά για να δώσετε αίμα. Και αυτά τα Χριστούγεννα δώστε 10 λεπτά από το χρόνο σας. Τόσο κρατάει μια αιμοδοσία. Αιμοδοσία. Δεν δίνεις το αίμα σου. Δίνεις 10 λεπτά από το χρόνο σου.
Thank you.
euch verderben. Du weißt wie raus. Du weißt wie raus. Du weißt wie. Du weißt wie.
entgeizte nur und senta du wie dirst auf dich ich zählen befehltest du nur eine meine Bitten gängst du mein Herz nicht jeden Tag ein Tag was soll ich trinken jedes Bild lässt du von deiner Schwärmerei voll nicht fürchten. Soll ich des Herzens Tränen mein Leiden Senta rührt es dich nicht mehr. Strand, liegt ich seltsam,
wunderbar. Zwei Männer nahten sich dem Lande, der ein Hissas dein Vater war. Wohl erkannt ich ihn mit schwarzem Wams und bleiche Miene. Der Simon, du kamst von Hause her, du flogst den Vater zu begrüßen. Da kaum sah ich an dich lang, du stürzest du des Fremden Gieß. Ich sah dich seine Knie umfangen.
Ich geh von Himmel
ferne, längst vergangener Zeiten spricht dieses Mädchens Bild zu.
Geschickt, du Ahnen, wie
Υπάρχουν παιδιά που θεωρούν φυσικό να περπατάνε χιλιόμετρα για καθαρό νερό, να περιμένουν ώρες για ένα πιάτο φαγητό, να νοσούν από αρρώστιες που σε άλλα μέρη δεν υπάρχουν πια, να τους απαγορεύεται η πρόσβαση στην εκπαίδευση. Εσύ το θεωρείς φυσικό?
Γίνε νονός της UNICEF σήμερα. Γίνε η φωνή εκατομμυρίων παιδιών στην Ελλάδα και στον κόσμο που απαιτεί και διεκδικεί περισσότερα. Κάλεσε τώρα στο 801-500-12345 ή μπες στο unicef.gr. Ενημερώσου για οδηγίες προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα στο www.civilprotection.gr.
von der Mannschaft keine Spur. Thank you.
Stoß verniestest du mein Herz.
Thank you.
fra chi mere alla zone e fra chi insieme e l'oceano strisch er könnte schief a schrecken alla frommen den fliegenden